Δηλαδή, έχω περάσει, δεν έχει σημειωθεί κάτι, δεν έχει σημειωθεί κάτι το βράδυ. Οπότε εδώ είναι μια αίσθηση ότι προσπαθεί να βγει ένα συμπέρασμα που δεν έχει συμβεί. Το έχουμε ξαναδεί κάποιες φορές. Το έχουμε ξαναδεί. Σε ρωτήσω ότι μέχρι τότε σας είχαν επιτεθεί. Όχι. Δηλαδή, είναι μια γραμμή ότι εντάξει, μία φορά δεν πειράζει να σε επιτεθούμε, αφού τότε μια χαρά ζούσατε. Εξάλλου είστε και συνδικαλιστής. Ναι, εξάλλου το θέλατε κι εσείς. Είστε αριστερός. Ο συνήγορος Μάμης λέει ότι εκεί που κινείστε. Μάμης, συγγνώμη. Ο κινήστε σχολιάζεται και το επίπεδο του μέσου Χρυσαυγίτη. Υπάρχει περίπτωση, λέει, από αυτού που σα χτύπησαν να ήξεραν ότι είναι στίχη του Καμπανέλη. Το οποίο. Εντάξει, αυτό είναι από τα best of, ας πούμε, τη δίκη. Φυσικά δεν μπορούμε να το πάρουμε σαν. Εντάξει, σοβαρή υπερασπιστική γραμμή, αλλά δείχνει ένα το τελευταίο ανάγχωμα που έχει φτάσει και απεράσει. Ότι αναγκαζόμαστε πια να ομολογήσουμε ότι οι πελάτε μα, οι κατηγορούμενοι, είναι χαμηλωτάτο επίπεδο. Ήταν πρώτον ο Μιχαλολιάκος, σύμφωνα με αυτό που μας λέει ο Γιώργος Καμίνης, να συστήνει να μην κυκλοφορεί στην Αθήνα, επειδή είχε κάνει αυτή την απαγόρευση, νομίζω έτσι, είπε ο μάρτυρας, και στη συνέχεια να δέχεται επισκέψεις την ίδια μέρα το απόγευμα μεσημέρι τι ήταν, από τον Γερμενή της Χρυσής Αυγής, τον κόμβο αλληλοβοήθειας που μοίραζε δώρα στα παιδιά, όπως λέει στην κατάθεσή του. Και επίσης λέει ότι ο Γερμανής πάει να τον χτυπήσει και αντί να τον χτυπήσει, χτυπάει ένα κοριτσάκι. Υπάρχει, αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει οργανωμένη δομή που οργανώνει και εκτελεί επιθέσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εντάξει. Και το καταθέτει στην αίθουσα αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και παρακάτω τα αναλύει και πιο συγκεκριμένα για το εγκληματική οργάνωση. Έτσι. Και δείχνει αυτό ότι δεν μιλάμε για πολιτικούς τώρα σε καμία περίπτωση. Για αυτή τη διαφοροποίηση κάνει ο Καμίνης. Ότι ναι, πολιτική αντιπαράθεση ζωή μπορεί να υπάρξει. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναυπάρξει και δεν έχουν ξαναυπάρξει γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είναι πολιτικό κόμμα, δεν είναι πολιτική οργάνωση. Είναι μια εγκληματική ομάδα. Έτσι, ο Δήμαρχος λέει στη συνέχεια ότι οι μαρτυρίες είναι καταιγιστικές πριν τις εκλογές του Νοέμβρη του 10. Έτσι. Ήδη λέει όταν είχα αρχίσει να εμβαθύνω στα προβλήματα της πόλης, οι μαρτυρίες ήταν καταιγιστικές. Και σε ερώτηση του αναπληρωτή, εισαγγελέα, πώς η ανθρωποκτονία αφήσα, γιατί σταμάτησε τα περιστατικά. Και λέει ο Καμίνης ξεκαθαρά ότι ήθελαν να κρύψουν ότι είναι μια οργάνωση που δολοφονεί πια. Είμαστε. Ότι μας λέει ο μάρτυρας ότι θα ήμουν πολύ πιο πιεστικός στην αστυνομία, είναι πάλι ένα πράγμα το οποίο έχουμε να σκεφτούμε πολύ, όσο βλέπουμε το ρόλο της αστυνομίας εδώ και 2 χρόνια μέσα στη δίκη. Γιατί τι να πιέσεις. Όταν ο επόμενος μάρτυρας που είναι ο Καρδαράς μας λέει ότι ο διοικητής τμήματος τους είπε ότι πολλοί αστυνομικοί δεν υπακούν εντολές και είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Θα φτάσουμε και εκεί. Έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Εντάξει, είναι μια παραδοχή ευθεία ότι ένας κρατικός παράγοντας παραδέχεται ότι δεν έδρασε όπως έπρεπε. Το λέει και αργότερο, ότι μετάνιωσα γιατί άργησα να δράσω. Ως κέρδος από αυτή τους τη δράση είναι ότι δείχνουν ότι ακόμα υπάρχουν. Και το λέει σε σχέση με. Την υπόθεση στη Βουλή. Λέει, ο δράστης ξέρει, οι κάμερες είναι στραμμένες πάνω του και το επιδιώκει για να δείξει ότι ακόμα υπάρχει. Φύγανε οι Χρυσαυγίτες περνώντας μέσα από τα ΜΑΤ, είπε ο μάρτυρας. Το έχει πει και στην κατάφυση του. Το ακριβώς. Οι Χρυσαυγίτες πέρασαν μέσα από τις δυνάμεις των ΜΑΤ και φύγανε, πήγαν στις μηχανές τους. Μιλάμε δηλαδή για. Το δικαστήριο είναι πολύ σημαντικό ότι κάνει ευθέως αυτές τις ερωτήσεις. Ποια? Τι έκανε, ποια. Από την υπόθεση Φύσα και μετά, που φάνηκε ότι η ομάδα Δίας απλώς παρακολουθούσε τους δολοφόνους του Φύσα. Ποια φαίνεται να έχει αντιληφθεί, γι' αυτό και ρωτάει επισταμμένος, για τον ρόλο, την ενοχή στην καλύτερη περίπτωση για να μπούμε συνέργεια της αστυνομίας σε δράσεις της Χρυσής Αυγής. Κάποιος από τα θύματα της επίθεσης απευθύνεται σε αστυνομικούς και φωνάζει γιατί δεν μας προστατεύετε. Και λέει αστυνομικός, απαντάει να πάτε να σας προστατεύσει ο Τσίπρας. Ναι. Που τότε είχε βγει για πρώτη φορά δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, που πει ήταν ένα σοκ για το πολιτικό σύστημα τότε. Και η αντίδραση των αστυνομικών ήταν αυτή. Και τους λέει ο διοικητής ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υπάρχουν φαινόμενα αστυνομικών που δεν επακούν στις εντολές και είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Τους λέει αυτό το πράγμα ο διοικητής. Μέλη, ότι υπάρχουν θύλακες, νομίζω. Θύλακες, είπε. Ότι υπάρχουν, νομίζω είναι θύλακες, δεν είπε ότι είναι μέλη αστυνομική. Είπε ότι υπάρχουν θύλακες στις αυγές στην αστυνομία και αστυνομικοί που δεν υπακούν εντολές. Μάλιστα. Και η πρόεδρος ρωτάει, σας είπαν έτσι και είναι στη θέση τους. Λέει, μηνυτήρια αναφορά κάνατε. Όχι, γιατί μάθαμε δεν έγινε καμία προσαγωγή, καμία σύλληψη. Μα αν δεν κάνετε κι εσείς, λέει, ήταν δίπλα η αστυνομία, τα έβλεπε. Δεν έχει σημασία. Προφανώς το έχουμε καταλάβει. Αν δεν κάνετε κι εσείς, δηλαδή αυτό που θέλει να μας πει εισαγγελέας τώρα. Είναι ή ότι έχουμε ευθύνη αν δεν καταγγέλνουμε κάτι, ή. Το οποίο δεν ισχύει. Μιλάμε για αυτόφορα δικήματα. Ας πάρουμε και την δικιά τους αλήθεια, ότι δεν τους ρώτησε.
Το χτυπάμε και πάμε να το σκοτώσουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η υπεράσπιση, η υπερασπιστική γραμμή δεν στέκει ούτως ή άλλως. Είναι δευτερεύον θέμα. Πρώτον αυτό. Ότι και να μην σε φωτογραφίσει χωρίς άδεια, δεν το σκοτώνει. Δεν το χτυπά στο κεφάλι, δεν το πετάει στην κίνηση. Α πούμε, είναι κάτι αυτονόητο. Αλλά η Χρυσή Αυγή, μάλλον δεν είναι αυτονόητο αυτό. Θεωρείται φυσιολογική αντίδραση να χτυπά κάποιο το κεφάλι με αρβίλες.